Η αλήθεια είναι ότι απληροφορηθήκαμε για την δήλωση που έκανε ο κ. Τσακίρης σε μια εκδήλωση του Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης. Στην αρχή δεν το πιστεύαμε, αλλά είδαμε το βίντεο και ακούσαμε αυτά που είπε. Οπότε ο Σύλλογος, και όχι μόνο εμείς Αγγλία, αλλά πολλοί άλλοι σύλλογοι στην Ελλάδα, με μπροστάρι εντός εισαγωγικών την Ομοσπονδία, αποστείλαμε επιστολές, ζητώντας την ανάκληση της παραπάνω για μας απαράδεκτης δήλωσης, γιατί όταν είσαι θεσμικός, κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να κάνεις τέτοιες δηλώσεις. Εμείς, σαν Ομοσπονδία, αποστείλαμε επιστολή στο Οικονομικό Επιμελητήριο, το οποίο είναι αρμόδιο σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας να καλέσει τον κύριο Τσακίρη, το οποίο και έκανε. Και μέσα από την συζήτηση που είχαν, ο κύριος Τσακίρης εν τέλει ανακάλεσε, έβγαλε και δημόσια ανακοίνωση επιστολή προς τους συλλογιστές και το θέμα έκλεισε εκεί. Τι μήνυμα έχετε να δώσετε στους πολίτες σχετικά με αυτή τη λέλαπα των αιτήσεων για επιδόματα, θέρμανσης, ρεύματος? Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους πολίτες της Ηλίας και γενικότερα? Εδώ μαζί με την Ένωση Ρόδου, Μεσσηνίας, Πρέβεζας και εμείς σαν Ηλία βγάλαμε ένα κοινό ενωσιακό δελτίο, το οποίο θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες σχετικά με τις αιτήσεις επιδοματικών χαρακτήρων. Η αλήθεια είναι ότι τα επιδόματα και οι αιτήσεις κάθε επιδόματων δεν είναι δουλειά του λογιστή φοροτεχνικού. Δεν ανήκουν στην επιστήμη και στο επάγγελμα που έχει κάνει ο λογιστής φοροτεχνικός. Όμως, αντιλαμβανόμαστε ότι οι πολίτες, επειδή νιώθουν εμπιστοσύνη απέναντι στον κλάδο και να την κάνει ένας λογιστής, η πρώτη σκέψη που κάνουν είναι απευθύνονται στον κλάδο. Καθώς φοβούνται να κάνουν ίσως ενδεχομένως την αίτηση μόνοι τους, μήπως δεν πάρουν το επίδομα ή και κάποιους άλλους διάφορους λόγους. Η αλήθεια είναι ότι οι πλατφόρμες είναι πολύ, πολύ, πολύ φιλικές προς τους χρήστες. Δηλαδή, όποιος μπορεί να χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή ένα e-banking, σίγουρα μπορεί να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα του επιδοτηματικού για να υποβάλει το επίδομά του. Εάν δεν μπορέσει, εμείς τους καλούμε να πάνε στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Η δουλειά των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών είναι ακριβώς να εξυπηρετεί τον πολίτη εκεί που δεν μπορεί. Καθώς όταν μιλάμε για ένα επίδομα, μιλάμε για κοινωνική πολιτική, μιλάμε ότι πάμε να πάει το κράτος μάλλον να βοηθήσει τους πολίτες. Άρα θα πρέπει να γίνει και να μην επιβαρυνθεί μάλλον ο πολίτης. Οπότε αν δεν μπορεί να την κάνει μόνος του, καλό είναι να πάει στις υπηρεσίες του κράτους, οι οποίες είναι δωρεάν και είναι για το σκοπό αυτό, δηλαδή να εξυπηρετούν τον πολίτη. Τώρα, αν κάποιος επιλέξει να την κάνει στο λογιστή του, αυτό που βγάλαμε σαν ανακοίνωση είναι ότι θα πρέπει να γνωρίζει ότι επειδή είναι χρόνος και είναι χρόνος για τους λογιστές, έστω και αν είναι εύκολη η αίτηση, δεν λέμε ότι είναι δύσκολη, όμως είναι χρόνος. Οπότε εμείς είμαστε γραφεία, είμαστε επιχειρήσεις, είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, άρα προφανώς για μια υπηρεσία που κάνουμε αμοιβόμαστε. Θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι θα έρχονται στο λογιστή, ναι, θα γλιτώσει χρόνο, ναι, θα είναι πιο αξιόπιστη ή τέτοια, αλλά γλιτώνεις κάτι, χάνεις κάτι άλλο. Η υπηρεσία πρέπει να αμείβεται όπως σε όλες τις υπηρεσίες. Πάντως, κλείνοντας, κάνω έκκληση, γιατί είμαστε επιβαρημένοι. Οι δηλώσεις μπορεί να έχουν πάει 29 ευρώ μου, να πήραν παράταση, αλλά δεν είναι μεγάλος ο χρόνος, είναι πολύ πίσω οι δηλώσεις λόγω το MyData, καθώς έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, παρόλο που δεν είναι και αυτό δικό μας, είναι των επιχειρήσεων, έπρεπε να έχουν καταγραφηθεί, έπρεπε το κράτος να έχει ενημερώσει, έπρεπε να στέλνει το κράτος να έχει φτιάξει υποδομές, να μπορεί να δέχεται όλες τις υποκατηγορίες. Και αυτό το επιφορτωθήκαμε εμείς χωρίς να είναι η δουλειά μας, και αυτό μας έχει πάει τις δηλώσεις των επιχειρήσεων πίσω.